Ηλίας Κονοφάγος, χημικός, μηχανικός και μέλος της Επιτροπής Ενέργειας της Ακαδημίας Αθηνών, σήμερα φιλοξενούμενος στο News Hub. Καλώς ορίσατε στο News Hub, κύριε Κονοφάγο. Καλή σας μέρα. Έχετε διατελέσει μέλος, διευθυντικό στέλεχος στα Ελληνικά Πετρέλαια, οπότε είστε ο καθήλυνα αρμόδιο για να μιλήσουμε για την εξέλιξη που υπάρχει στην περιοχή της, των Ιωαννίνων, στη Δυτική Ελλάδα, που από ό,τι βλέπουμε δόθηκε πλέον το πράσινο φως, έγιναν οι περιβαλλοντικές μελέτες οι ανάλογες και όσο νούπο θα έχουμε εκεί το γεωτρύπανο. Τι γίνεται με αυτή την περίπτωση? Εκείνο που έχουμε από ό,τι φαίνεται σαν οριστικό είναι ότι θα γίνει η πρώτη γεώτρηση στην Ήπειρο, και αυτό το περιμένουμε στο επόμενο εξάμηνο, στο τέλος του εξαμήνου δηλαδή, να έχουμε την πρώτη γεώτρηση στην Ήπειρο, και ελπίζουμε ότι, επειδή υπάρχουν και τα ευρήματα της Αλβανίας, αυτά είναι, η γεώτρηση θα είναι λίγο νοτιότερα, φαίνεται ότι είναι αρκετά ελπιδοφόρα για να έχουμε μία ανακάλυψη φυσικού αερίου στην περιοχή. Τώρα, να μας πείτε λίγο γιατί προχωράει σε χερσαίο έδαφος το υλοποίηση του προγράμματος της αξιοποίησης των υδρογονανθράκων, αλλά στο θαλάσσιο επίπεδο και δυτικά της Ελλάδος, αλλά και νότιος της Κρήτης που θα πάμε αργότερα, δεν έχουν προχωρήσει με την ίδια ταχύτητα. Ναι, διότι στην Κρήτη και γύρω από την Κρήτη τα θαλάσσια βάθη είναι γύρω στα 3 με 3.500 μέτρα, άρα το ρίσκο είναι αρκετά υψηλό και χρειάζεται γεωτρύπανο που να έχει τις σωστές προδιαγραφές, και για να υπάρξει αυτό στην κατάλληλη στιγμή χρειάζεται χρόνος. Άρα είναι κάτι το οποίο έχουμε υποστεί και δεν έχει τελειώσει ακόμα. Θα πρέπει να βρεθεί το σωστό γεωτρύπανο από τους επενδυτές και να προσκομιθεί στην κατάλληλη στιγμή. Αυτό δηλαδή θα πάρει ακόμα κάποιο χρόνο δυστυχώς, αλλά η χερσαία γεώτρηση όμως στα Ιωάννινα, που έχει αρκετό χαμηλότερο ρίσκο και είναι πιο, στην ουσία πιο εύκολη, νομίζω ότι θα συνεχιστεί και θα υλοποιηθεί τον επόμενο χρόνο. Λέω τώρα ότι έχει προχωρήσει πιο γρήγορα, αλλά η καθυστέρηση είναι καθυστέρηση, γιατί από όσο γνωρίζουμε, τουλάχιστον στην ειδησιογραφία, οι πληροφορίες που βγαίνουν είναι ότι έχει παραχωρηθεί με σύμβαση στην ελληνική εταιρεία που θα κάνει την εξόρυξη από το 2014. Έχουν περάσει δηλαδή 9 χρόνια μέχρι να προχωρήσουμε στην υλοποίηση. Ναι, αυτό είναι κάτι που αφορά τις κοινοπραξίες, διότι οι περιβαλλοντολογικές άδειες αργήσανε πάρα πολύ γραφειοκρατικά. Άρα είναι κάτι το οποίο πρέπει και η ελληνική κυβέρνηση, αλλά και οι κυβερνήσεις της Κύπρου και του Ισραήλ θα πρέπει να το δουν γραφειοκρατικά πιο, ώστε οι αποφάσεις να παίρνονται πιο γρήγορα. Αυτό είναι, ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή αυτό θα γίνει πραγματικότητα, αλλά αυτό εξακολουθούμε να βλέπουμε στην πράξη, ότι υπάρχει αρκετά μεγάλη καθυστέρηση στις γραφειοκρατικές και διαδικασίες, οι οποίες έχουν σχέση όμως και με τη χρηματοδότηση, δηλαδή η χρηματοδότηση όλων αυτών των πράξεων προϋποθέτει αποφάσεις οι οποίες και από οικονομική και από τραπεζική άποψη είναι αρκετά, αν θέλετε, αρκετά αργές όσον αφορά το πάρσιμο των αποφάσεων.
Νοτίως της Κρήτης τώρα, για να πάμε και στα κάθη μας, έχουμε μια καθυστέρηση, υπάρχει μια αδράνεια, ενώ η Exxon Mobil και τα ελληνικά πετρέλαια που είχαν μπει στην αρχή έκαναν τις χαρτογραφήσεις και υπήρχε έτσι μια ζέση, τώρα βλέπουμε ότι έχει παγιωθεί αυτό το πράγμα, ενώ όπως έχετε πει και στο παρελθόν, η Αίγυπτος που ανακάλυψε το κοίτασμα ΖΟΡ προχωράει με μεγαλύτερες ταχύτητες. Για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η καθυστέρηση και μιλάμε για μεγάλες εταιρείες του εξωτερικού? Η καθυστέρηση είναι μέσα στα πλαίσια της, των αποφάσεων και της γραφειοκρατίας για την οριστική αν θέλετε οι αδειολογήσεις περιβαλλοντολογικές, από ό,τι βλέπουμε, αντί να υλοποιούνται εντός ενός έτους, παίρνουν 3 με 5 χρόνια. Άρα είναι, αν θέλετε, η όλη διαδικασία αυτή θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος συνεννόησης μεταξύ των κυβερνήσεων, όλων των κυβερνήσεων στην Ανατολική Μεσόγειο. Πρέπει να βάλουμε την Ελλάδα, το Ισραήλ, την Αίγυπτο, ώστε αυτά να γίνουν πιο γρήγορα. Αυτό προϋποθέτει όμως συνεννοήσεις, οι οποίες όσον αφορά το πρακτικό μέρος δεν υπάρχουν πρωτόκολλα που να έχουν υπογραφεί και να προϋποθέτουν αρκετά σύντομες διαδικασίες, προς το παρόν τουλάχιστον. Πιστεύετε ότι η εξέλιξη που υπάρχει αυτή τη στιγμή με την κρίση στη Μέση Ανατολή, με αυτό που γίνεται στη Γάζα, με τη θέση που έχει, με τη στάση που έχει κρατήσει η Τουρκία, που είναι απέναντι στο Ισραήλ, οπότε στο κοντινό μέλλον τουλάχιστον βγαίνει από το πλάνο ότι θα μπορούσε ένας χερσαίος αγωγός να περάσει μέσα από την Τουρκία, και έχει βγάλει πάλι το θέμα του EastMed. Θεωρείτε ότι αυτή η εξέλιξη, συν με την αύξηση των τιμών που υπάρχει στο πετρέλαιο, μπορεί να φέρει πιο κοντά τις ενέργειες αυτές που περιγράφετε? Νομίζω ότι παρά την κρίση και παρά την εμπόλεμη κατάσταση που υπάρχει στην περιοχή του Ισραήλ, παρά τα αυτά, λόγω της ενεργειακής κρισιμότητος και των αναγκών που υπάρχουν στην περιοχή, νομίζω όμως ότι οι διαδικασίες θα προχωρήσουν. Ακόμα και η περίπτωση του EastMed, ο οποίος παρέμενε σε εκκρεμότητα, φαίνεται τώρα ότι μελετητικά έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός, και υπάρχει πιθανότητες οι εταιρείες να αποφασίσουν πιο γρήγορα για την υλοποίηση είτε του EastMed είτε άλλων διασυνδέσεων που θα μπορούσαν να κάνουν τις επενδύσεις πιο γρήγορα και πιο εύκολα στην περιοχή. Η Τουρκία προσπαθεί να πάρει ένα ρόλο στο νέο ενεργειακό σχεδιασμό, παρότι είναι σε μεγάλη κόντρα με το Ισραήλ και βγαίνει από το πλάνο η συνεργασία και η αγωγή μέσα από το έδαφος της, και υπάρχει μία έντονη κινητικότητα με γεωτρήσεις στη Μαύρη Θάλασσα, και αυτό που κουβεντιάζεται τουλάχιστον από πολλούς αναλυτές είναι ότι υποστηρίζει με τέτοιο τρόπο και τέτοιο μένος την Παλαιστίνη, διότι η Παλαιστίνη έχει ΑΟΣ και μπορεί κάποια στιγμή να εκμεταλλευτεί, να το καρποθεί ας πούμε αυτό ενεργειακά. Τι πιστεύετε εσείς? Όσον αφορά τη δυνατότητα περάσματος αγωγού φυσικού αερίου από την Τουρκία, δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή να υπάρχει γενικότερη αποδοχή, παρά την ελαστικότητα στις συζητήσεις που υπάρχουν. Δεν φαίνεται να υπάρχει τέτοια δυνατότητα προς το παρόν να υπάρχει πέρασμα αγωγού
φυσικού αερίου μέσω της Τουρκίας προς την Ευρώπη. Παραμένει μάλλον το ενδεχόμενο περισσότερο να έχουμε δυνατότητα μεταφοράς φυσικού αερίου από την Ανατολική Μεσόγειο μετά από συμφωνίες που θα χρειαστεί και αυτές να έχουν κάποια χρονική περίοδο υλοποίησης για να έχουμε επιτέλους δυνατότητα να ύπαρξης μεταφοράς φυσικού αερίου από την Ανατολική Μεσόγειο προς την Ευρώπη. Αυτό το βλέπω πιο πιθανό από οποιοδήποτε άλλο σενάριο προς το παρόν όμως. Μάλιστα. Οπότε αυτό που γίνεται στη Μαύρη Θάλασσα δεν βλέπετε να υλοποιείται, και αυτό που είπαμε για την ΑΟΣ της Παλαιστίνης που συζητιέται δεν βλέπετε κάτι να υλοποιείται άμεσα τουλάχιστον, έτσι είναι? Όχι, εξάλλου στην περίπτωση της Μαύρης Θάλασσας το έβριμα που έχει γίνει από την Τουρκία δεν είναι, δεν είναι τόσο μεγάλο ώστε να πούμε ότι μπορεί να συγκινήσει μεγάλους επενδυτές. Απλώς είναι ένα έβριμα που στο μέγεθος και στις προοπτικές της Τουρκίας έχει ένα ενδιαφέρον για την Τουρκία, αλλά είναι τοπικό ενδιαφέρον. Δεν νομίζω ότι είναι ένα, παρουσιάζει ευρύτερο ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή. Είναι απλώς μια τοπική ανακάλυψη μεσαίου μεγέθους. Όλο αυτό το σοου το οποίο είχε δημιουργηθεί με γεωτρήσεις, με διερευνητικές γεωτρήσεις που είχε γίνει, που είχε κάνει η Τουρκία ας πούμε στην Κυπριακή ΑΟΣ, βλέπετε να μπαίνει στο περιθώριο λόγω της στάσης που έχει με το Ισραήλ? Όχι, αυτή τη στιγμή όχι, θα χρειαστεί όμως χρόνος να ηρεμήσει κάπως η περιοχή, διότι υπάρχουν αν θέλετε αρκετά μεγάλη επικινδυνότητα στις θαλάσσιες μεταφορές και στις, αν θέλετε, στις δυνατότητα τρομοκρατικής ενέργειας στις θαλάσσιες μεταφορές στην περιοχή μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας. Άρα προς το παρόν δεν φαίνεται δηλαδή να έχουμε δυνατότητες σύντομα να έχουμε επενδύσεις μεγάλης κλίμακας στην περιοχή, αλλά το Ισραήλ έχει ενεργειακές ανάγκες. Η Energean, η οποία είναι εταιρεία η οποία ήταν παλιά και στην Ελλάδα στο Πρίνο, έχει αν θέλετε κάνει επιτυχημένες επενδύσεις και διασυνδέσεις με αγωγούς στην περιοχή. Άρα η Energean είναι μια εταιρεία που θα μπορούσε να εξασφαλίσει τις δυνατότητες να υπάρχει σίγουρα φυσικό αέριο διαθέσιμο για το Ισραήλ παρά την κρίση και παρά την εμπόλεμη κατάσταση με τη Χαμάς. Άρα φαίνεται ότι τα πράγματα θα προχωρήσουν παρά τους βομβαρδισμούς τοπικά στο Ισραήλ και την επικινδυνότητα στην ευρύτερη περιοχή. Μάλιστα, κύριε Κονοφάγου, ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την ανάλυση και την κουβέντα που είχαμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Και εγώ εύχομαι να πάνε καλά τα πράγματα παρά την κρίση, κύριε Δαμαβολίτη. Καλό βράδυ σας εύχομαι. Γεια σας. Ευχαριστώ.